Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο της Γένεσης, όπως κάθε Δευτέρα, και είμαστε στη σελίδα 23, το κεφάλαιο ΚΣ, Γένεσης, ΚΣ, σελίδες 26, κεφάλαιο σελίδες 23. ΚΣ, κεφάλαιο 23, εδάφιο. Έγινε δε πείνα εν τη γη, εκτός της προτέρας πείνης της γενομένης επί των ημερών του Αβραάμ. Και πήγαινε Ισαάκ προς τον Αβιμέλεχ, βασιλέα των Φιλιστέων, εις Γέραρα. Εφάνει δε εις αυτόν ο Κύριος και είπε, μην κατεβείς εις Αίγυπτον, κατοίκησον εν τη γη, την οποία θέλω σοι υπεί. Παρήκει εν τη γη ταύτη, και εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλω σε ευλογήσει, διότι εισέ και στο σπέρμα σου θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους και θέλω εκπληρώσει τον όρκον τον οποίον όμωσα προς Αβραάμ τον πατέρα σου και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τ' άστρα του ουρανού και θέλω δώσει εις το σπέρμα σου πάντα στους τόπους τούτους και θέλω συνευλογηθεί εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπήκουσεν εις την φωνή μου και φύλαξε τα προστάγματά μου, τα εντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Και κατόκισεν Ισαάκ εν Γεράρης. Και ρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού και είπεν, αδελφή μου είναι, διότι εφοβήθηνε η πηγινή μου είναι. Λέγον μήπως φωνεύσωσιν οι άνδρες του τόπου, δια την Ρεβέκαν επειδή ήτο ωραία την όψιν. Και αφού διέτριψεν εκεί πολλάς ημέρας, Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Φιλιστέων, κύψας από τη Στηρίδος, είδε και ειδού ο Ισαάκ έπαιζε με τα Ρεβέκα στις γυναικός αυτού. Εκάλεσε δε ο Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπεν, ειδού βεβαίως γινή σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπας αδελφή μου είναι, και είπε προς αυτόν ο Ισαάκ, διότι είπον μήπως αποθάνω εξαιτίας αυτής. Και είπεν ο Αβιμέλεχ, τι είναι τούτο το οποίο έκαμε σε εμάς. Παρολίγον ήθελε κοιμηθεί τη εκ του λαού μετά τη γυναικό σου και ήθελε σφαίρι, εφημάς ανομίαν. Και προσέταξε τον Αβιμέλεχ, εις πάντα τον λαό λέγον, ως τη εγγύηση των άνθρωπων τούτων ή τη γυναίκα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Έσπηρε δε ο Ισαάκ εν τη γη εκείνη και σύναξεν κατ' εκείνον τον χρόνο εκατονταπλάσια. Και ευλόγησεν αυτόν ο Κύριος και εμεγαλύνεται ο άνθρωπος και προχώρη αυξανόμενος έως σου έγινε μέγα σφόδρα και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς. Ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι και πάντα τα φρέατα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτό χώμα. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, άπελθε αφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Και απήλθεν εκείθεν ο Ισαάκ και έστησε την σκηνήν αυτού εν την κοιλάδη των Γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και ένοιξε πάλιν ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος, τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού οι Φιλιστέοι. Οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατο του Αβραάμ και ονόμασαν αυτά κατά τα ονόματα με τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει. Και έσκαψαν οι δούλοι του Ισαάκ εν την κοιλάδη και έβρικαν εκεί φρέαρ ύδατος ζώντος. Ελογομάχησαν δε οι ποιμένες των Γεράρων μετά των ποιμένων του Ισαάκ λέγοντες «Ειδικών μας είναι το είδωρ» και ονόμασε το φρέαρ «Εσέκ» διότι εφιλονίκησαν μετά αυτού. Και έσκαψαν άλλο φρέαρ και λογομάχησαν και περί αυτού δια τούτο ονόμασαν αυτό «Σετνά» που σημαίνει «Έχθρα». Και με τική σας εκείθεν έσκαψαν άλλο φρέαρ και περί τούτου δεν ελογομάχησαν και ονόμασαν αυτό «Ρεχό Βόθ» λέγον διότι τώρα επλάτηνεν ημάς ο Κύριος και ύφσκησεν ημάς επί της γης. Και εκείθεν ανέβη η Φύρ Σαβεέ και εφάνισε αυτόν ο Κύριος τη νύχτα εκείνη και είπε «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε ευλογήσει και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου δι' Αβραάμ των δούλων μου». Και οικοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου και έστησεν εκεί την σκηνήν αυτού. Έσκαψαν δε εκεί οι δούλοι του Ισαάκ φρέαρ. Τότε ο Αβιμέλαχ πήγε προς αυτόν από Γεράρον και ο Χοζάθ ο οικείος αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού και είπε προς αυτούς ο Ισαάκ «Γιατί ήλθετε προς εμέ αφού εσείς με μισήσατε και με διώξατε από σας, ιδέ υπονείδομεν φανερά ότι ο Κύριος είναι μετά σου και είπομεν ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου
και ας κάνουμε συνθήκη μετά σου, ότι δεν θέλεις κάμη κακόν εις εμάς, καθώς εμείς δεν σ' αγγίσομεν και καθώς επράξαμεν εισέ μόνο καλόν και σε εξαποστήλαμεν εν ειρήνη. Τώρα σύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου. Και έκαμεν σε αυτούς συμπόσιον και έφαγον και έπιον και σκότησαν νωρίς το πρωί και όμως εν ο εις προς τον άλλον, τότε ο Ισάκ εξαπέστειλαν αυτούς και απήλθον από αυτού εν ειρήνη. Και την ημέραν εκείνη ήλθον οι δούλοι του Ισαάκ και ανήγγυλαν προς αυτόν περί του φρέατος, το οποίο έσκαψαν και είπαν προς αυτόν «Ευρήκαμεν είδωρο». Και ονόμασεν αυτόν Σαβέε, δια τούτο είναι το όνομα της πόλεως Βίρ Σαβέος της σήμερα. Ήτο δε ο Ισάφ ετών τεσσαράκοντα, όταν έλαβεν εις γυναίκα Ιουδίθ την Βεϊρή του Χεταίου και Βεσεμάθ την θυγατέρα Ελών του Χεταίου, και αυτοί ήσαν πικρίε ψυχής εις τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Και αφού εγύρασεν ο Ισαάκ και ο οφθαλμοί αυτού εμβλήθησαν, ώστε δεν έβλεπεν, εκάλεσεν Ισάφ τον ιόν αυτού των μεγαλύτερων και είπε προς αυτόν «Ιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν «Ιδού και εγώ». Και εκείνος είπε «Ιδού τώρα εγώ εγύρασα, δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξελθε στην πεδιάδα και κυνήγησόν με κυνήγιον και κάμε μη δέσματα καθώς αγαπώ και φέρε με να φάγω για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν αποθάνω. Αμήν». Ισάκ λοιπόν, ο γιος της επαγγελίας του Αβραάμ, ο άνθρωπος στον οποίον ο Θεός είχε δώσει τη συνέχεια της επαγγελίας και τη συνέχεια του έργου του Θεού. Επίσης ο Θεός του έδωσε και τη Ρεβέκα για γυναίκα, μια γυναίκα εξαιρετική, ιδιαίτερα εξαιρετική γυναίκα, γιατί ο Ισαάκ χρειαζότανε μια τέτοια γυναίκα και ο Θεός πάντοτε συμπληρώνει τις ελλείψεις του ενός με τον άλλον για να τους κάνει ένα, όχι μόνο μια σάρκα, αλλά εν τέλει μια ψυχή και ένα πνεύμα. Ο Ισαάκ ήταν ένας άνθρωπος, όπως φαίνεται σε όλη τη ζωή, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα εξητών τον Κύριο. Μία φορά στη ζωή του φαίνεται ότι εξήτησε τον Κύριο με όλη την καρδιά, όταν διεπίστωσε ότι η γυναίκα του, η Ρεβέκα, είναι στήρα. Και μάλιστα προσευχόταν 20 ολόκληρα χρόνια και ο Θεός τον άκουσε και του χάρισε παιδιά. Έκτοτε θα δούμε ότι η ζωή του Ισαάκ, με ελάχιστες εξαιρέσεις που θα δούμε με τη χάρη του Χριστού σήμερα, δεν είχε εξήτηση και δεν είχε και πνευματικά, θα τολμούσα να πω τη λέξη, ανδραγαθήματα, επιτυχίες. Ήταν ένας άνθρωπος φυσικός που όμως ήταν ιδιαίτερο στα μάτια του Θεού, γιατί ήταν υιός του Αβραάμ. Τον είχε εκλέξει ο Θεός λοιπόν τον Ισαάκ μόνο και μόνο επειδή ήταν υιός του Αβραάμ. Ο Θεός δεν επεμβαίνει να διαμορφώσει το χαρακτήρα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι απολύτως ελεύθερος. Δεν δημιουργεί ρομπότ ο Θεός τους ανθρώπους προκειμένου να εκπληρώσουν το έργο του. Αφήνει απόλυτη ελευθερία, αλλά επεμβαίνει και πολλές φορές επώδυνα αν χρειαστεί και δυσάρεστα για να διορθώσει τα λάθη των ανθρώπων τους οποίους έχει εκλέξει. Εκλέγει ο Θεός και αφήνει ελευθερία στον άνθρωπο αφού τους τον οδηγεί για να κάνει το θέλημά του, για να κάνει το έργο του. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν περπατάει κατά το πνεύμα, θα λέγαμε στην Καινή Διαθήκη, αλλά περπατάει κατά τη σάρκα, τότε ο Θεός επεμβαίνει να διορθώσει. Και έτσι λοιπόν η πρώτη διόρθωση που έκαμε ο Θεός είναι όταν συνέλαβε δύο παιδιά, ο Ισαάκ μέσα στη Ρεβέκα, τον Ισάφ και τον Ιακώ, και η Ρεβέκα διεπίστωσε ότι τσακώνονταν μεταξύ τους, και σαν άνθρωπος ιδιαίτερα πνευματικός η Ρεβέκα προσευχήθηκε, ρώτησε, και όταν ο άνθρωπος ρωτάει ο Θεός απαντάει. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι, αδερφοί αγαπητοί, ότι η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε, όλα αυτά γράφτηκαν για τη διδασκαλία μας, για να καταλαβαίνουμε και εμείς πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα στις συνθήκες της ζωής που ο Θεός έχει επιτρέψει στη ζωή μας, να ζήσουμε όσα χρόνια έχει επιτρέψει ο καθένας. Μέσα λοιπόν από τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα μπορούμε να διακρίνουμε πολύ σοβαρά πράγματα.
ο Ισαάκ ποτέ δεν ρώτησε το Θεό. Θυσιαστήριο έκανε, το Θεό δεν ρώτησε. Και ο Θεός αναγκαζότανε να τον διορθώνει και να τον οδηγεί, να διορθώνει τις ενεργειές του που προέρχονται από το γεγονός ότι δεν ρωτούσε το Θεό, με ενέργειες επώδυνες καμιά φορά και δύσκολες. Αντιθέτως, η Ρεβέκα ήταν ο άνθρωπος που ρώταγε το Θεό και ο Θεός απαντούσε και ήξερε έτσι τι είναι το θέλημα του Θεού. Ο Ισαάκ δεν ήξερε, η Ρεβέκα ήξερε. Όχι γιατί ήταν πιο έξυπνη, αλλά γιατί η Ρεβέκα ρώταγε, και όχι γιατί ήταν πιο χαζός, αλλά γιατί ο Ισαάκ δεν ρώταγε το Θεό. Και η Ρεβέκα ήξερε ότι από τους δύο που είχε στην κοιλιά της, πριν ακόμη γεννηθούν, κατά την προγνώριση του Θεού, γιατί προγνωρίζει ο Θεός, για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, όλα είναι ένα αιώνιο παρόν, προγνωρίζει ότι ο Ισαύ θα είναι ένας άνθρωπος σαρκικός, ενώ ο Ιακώβ θα είναι ένας άνθρωπος πνευματικός. Και μπορούσε να είναι ο Ισαύ σαρκικός, γιατί είχε τις δυνατότητες. Ήταν ψηλός, δυνατός, γεροδεμένος, ικανός. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά να είναι σαρκικός. Και έτσι ο Θεός προγνώρισε ότι θα ζήσει. Γι' αυτό και πριν ακόμη γεννηθεί απεκάλυψε στη Ρεβέκα που ρώτησε ότι ο μεγάλος θα δουλέψει στο μικρό και ο μικρός θα ευλογηθεί ιδιαίτερα. Και πράγματι δεν άργησαν πολλά χρόνια, μεγάλωσαν. Ο ένας ήταν ο Ισαύ, έμπειρος στο κυνήγι, άνθρωπος του αγρού, δυναμικότατος και ικανότατος, τον οποίον ο Ισαάκ αγαπούσε ιδιαίτερα γιατί δεν είχε ρωτήσει το Θεό, και τον αγαπούσε ιδιαίτερα γιατί του άρεσε το κυνήγι. Ο δε Ιακώβ ήταν άνθρωπος απλός, κατοικώνε σκηνές, άνθρωπος της μαμάς του, που κάποια στιγμή ο Θεός έφερε έτσι τα πράγματα να μαγειρέψει κάποια μέρα φακή ο Ιακώβ και εκείνη την ημέρα να έρθει ιδιαίτερα πεινασμένος ο Ισαύ και να συναντηθούν. Ιδιαίτερα πεινασμένος, ιδιαίτερα κατά τη σάρκα οδηγούμενος ο Ισαύ και ιδιαίτερα κατά το πνεύμα ταπεινός, ήσυχος και κρυμμένος ο Ιακώβ. Και όταν είδε τη φακή ο Ισαύ, είπε δώσου μου να φάω γιατί πεθαίνω. Και ο Ιακώβ άρπαξε την ευκαιρία. Πούλησέ μου τα πρωτοτόκια και θα σου δώσω να φας όσο θέλεις. Και πάρα πολύ εύκολα ο Ισαύ περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, γιατί δεν είχε καμία σχέση με το Θεό και καμία πνευματική υπόσταση, καμία, και για ένα πιάτο φακής έμεινε πια ιστορικά γνωστός στην ανθρωπότητα ο Ισαύ, πούλησε το σημαντικότερο δώρο που ο Θεός είχε για αυτόν. Και τώρα η ζωή συνεχίζεται. Ο Θεός θα εκπαιδεύσει τον Ισαάκ. Και η γυναίκα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την πορεία, ώστε να είναι πάντοτε έτοιμη να επέμβει για να πραγματοποιηθεί το έργο του Θεού. Όποτε μπορεί. Για να διορθώσει αυτό το οποίο δεν θα κάνει καλά ο Ισαάκ. Όχι οδηγούμενη από την καρδιά της, αλλά οδηγούμενη από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιου και από τις φανερώσεις του Θεού. Αυτός είναι ο ωραίος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που αγαπάει ο Θεός. Που δεν περπατάει με αυτό που βλέπει, με αυτό που του αρέσει, με αυτό που μπορεί να κάνει, με αυτό το σπουδαίο που μπορεί να κάνει. Ό,τι και να είναι αυτό το σπουδαίο που μπορεί να κάνει. Γιατί ο Θεός μας δίνει ικανότητες και λέει η Γραφή μάλιστα ότι η ικανότητες ημών είναι από το Θεό. Μας δίνει ικανότητες. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Όλοι μας έχουμε ικανότητες και δεξιότητες. Και φυσικές και πνευματικές και επίκτητες και εκφύσεως. Όλοι μας έχουμε ικανότητες. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, και επαναλαμβάνω. Και επίκτητες, δηλαδή μπορούμε και τα καταφέρνουμε και γινόμαστε.
και φυσικές πάνω στη φυσική και ανθρώπινη ζωή και πνευματικές που ο Θεός μας δίνει τα φόντα να έχουμε και τη δυνατότητα να γίνουμε. Δηλαδή, να πω παράδειγμα, ο ένας γίνεται ένας πάρα πολύ σημαντικός και σπουδαίος επαγγελματίας. Πώς θα το χρησιμοποιήσει αυτό, ειδικός, ιδιαίτερος, με δεξιότητες, με ικανότητες. Πώς θα το χρησιμοποιήσει αυτό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει έντιμα και ανέντιμα, δίκαια και άδικα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα του Θεού ή για τη δόξα των εαυτών, του εαυτού του. Μπορεί, είναι ελεύθερος. Άλλος άνθρωπος. Του δίνει ο Θεός πνευματικές ικανότητες. Πνευματικές δυνατότητες. Ακόμη και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Και ενώ που έχει σημασία είναι πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει κάποτε θα κλείσει η πόρτα και πολλοί θα πούνε προφητεύσαμε το όνοματί σου. Χαρίσματα σοβαρά. Κάμαμε πολλά θαύματα εν το όνοματί σου. Τα κρίτωνα χαρίσματα. Εξεβάλαμε δαιμόνια, ιδιαίτερες εξουσίες πνευματικές. Αλλά απ' έξω. Γιατί ο Κύριος είπε ποτέ δεν σας εγνώρισε. Και γιατί ποτέ δεν τους προγνώρισε. Γιατί ποτέ δεν φύλαξαν την εντολή του Θεού. Η εντολή του Θεού είναι να πιστεύσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού και πίστευσαν και εν το όνομα τι εξεβάλαν δαιμόνια, κάναν θαύματα του Ιησού Χριστού και προφητεύσανε, αλλά στο δεύτερο, στο να αγαπάνε αλλήλους καθώς ο Χριστός διέταξε, αυτό δεν το έκαναν. Και ο Θεός προγνωρίζει. Λέει, ποτέ δεν σε προγνώρισα γιατί δεν είδα να έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά σου για τους αδελφούς σου. Δεν είδα να κάνεις αυτό που λέει ο Χριστός, εάν με αγαπάτε τα συντολάς μου φυλάξατε και ο έχοντας και ο αγαπών με είναι αυτός ο οποίος έχει και φυλάει τα συντολάς του. Άρα ποτέ δεν σας προγνώρισα. Ποτέ δεν σας γνώρισα για την Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, αλλά μας έδωσες χαρίσματα αφού πιστέψατε στο όνομα του Χριστού. Αφού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού εργαστήκατε. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία αν έχεις χάρισμα, αν κηρύττεις, αν προφητεύεις, αν κάνεις θαύματα, αν όλα τα χαρίσματα τα πνευματικά να έχεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι ένα, να υποτάσσεσαι στην εντολή του Θεού, που η εντολή του Θεού είναι μία. Η εντολή του Πατέρα είναι μία. Να πιστεύεις στον Χριστό και να υπακούς την εντολή του την καινούργια να αγαπάτε αλλήλους. Αλλά και το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ καλή εκκλησιαστική ζωή, δηλαδή τρώμε σώμα και αίμα Χριστού κάθε Κυριακή, ερχόμαστε στην διδαχή των Αποστόλων, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, μένουμε στις προσευχές. Λέει ο Λόγος του Θεού, δεν σας εξεύρω ποθεν είστε. Γιατί δεν τους εξεύρει ποθεν είστε και το εξηγεί ο Κύριος. Γιατί με φωνάζετε Κύριε Κύριε και δεν φυλάτε δε τις εντολές μου. Κύριε Κύριε στην Εκκλησία. Δηλαδή ερχόμαστε στην Εκκλησία, ακούμε το Λόγο του Θεού, προσευχόμαστε, παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, δοξάζουμε, ψέλνουμε, αλλά δεν φυλάμε τις εντολές του Χριστού. Δεν ενδιαφερόμαστε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου ιδιαίτερα, αλλά επιλύσμονες ακροατές. Και έτσι ο Χριστός λέει, δεν σας εξεύρω από που θα είστε, φύγετε οι εργαζόμενοι την ανομία. Ο Θεός λοιπόν δεν επεμβαίνει στις αποφάσεις του ανθρώπου, αλλά παρακολουθεί ιδιαίτερα τις αποφάσεις του ανθρώπου και ενεργεί κατάλληλα. Έτσι λοιπόν διέκρινε την Ρεβέκα ότι έχει πνευματική αναζήτηση, πόθο, και απαντούσε σε αυτήν κατά την ερώτησή της. Διέκρινε τον Ισαάκ ότι ενεργεί κατά την αρέσκειά του και δεν του φανέρωνε τίποτα. Για σκέψου. Ο εκλεκτός του Θεού και δεν είχε φανερώσεις. Παρόλο που θα δούμε ότι είχε.
και θα δούμε πότε είχε. Έγινε, λέει, κάποια στιγμή πείνα στη γη, εκεί που ήταν στη Βηρσαβέ, έγινε πείνα εκεί που ήταν ο Αβραάμ, και η δεύτερη φορά, η μία είχε γίνει την εποχή του Αβραάμ, και ο Ισαάκ έκαμε το ίδιο σχεδόν που έκαμε και ο Αβραάμ. Ξεκίνησε να περάσει από τα γέραρα και στη συνέχεια να πάει στην Αίγυπτο. Και όταν έφτασε στα γέραρα και σκόπευε να πάει στην Αίγυπτο, τον επισκέπτεται ο Θεός για να τον διορθώσει. Μην κατεβείς στην Αίγυπτο, του λέει. Μην κατεβείς στην Αίγυπτο. Εγώ θα σου πω πού θα κατοικήσεις. Και εδώ να προσέξουμε δύο λέξεις της γραφής που είναι πολύ σημαντικές. Μία λέξη είναι κατοικήσεις και άλλη είναι παρικήσεις. Κατοικήσεις είναι να μείνεις μόνιμα, παρικήσεις είναι εξ ανάγκης για λίγο. Ας δούμε λοιπόν και να διαβάσουμε τη γραφή τι λέει. Τον επισκέφθηκε ο Θεός, ενώ είχε κατέβει και φτάσει στα γέραρα, και του είπε: κατοίκησον εν τη γη, την οποία εγώ θα σου πω. Και τώρα λέει με λεπτομέρειες: παρήκησε εν τη γη αυτή, κάτσε για λίγο στη γη αυτή, και εγώ θα είμαι μαζί σου. Δηλαδή έρχεται με αποκάλυψη, του φανερώνεται, χωρίς να ρωτήσει ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, και του λέει: μην πας εκεί που θέλεις να πας, στην Αίγυπτο. Εσύ θα πας εκεί που θα σου πω εγώ να μείνεις μόνιμα. Τώρα όμως για την ώρα κάτσε λίγο εδώ στα γέραρα και εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε ευλογήσω, γιατί σε σένα και στο σπέρμα σου έχω υποσχεθεί στον Αβραάμ τον πατέρα σου να δώσω τους τόπους αυτούς της γης Χανάν. Και εγώ θα εκπληρώσω εξάπαντος τον όρκον τον οποίο όμωσα προς τον πατέρα σου. Θα πληθύνω το σπέρμα σου ως τ' άστρα του ουρανού και θα δώσω εις το σπέρμα σου όλους αυτούς τους τόπους και θα ευλογηθούν εν το σπέρματί σου κατά τον όρκο μου στον Αβραάμ όλα τα έθνη της γης. Γιατί? Για ένα λόγο. Επειδή ο Αβραάμ υπήκουσε εις τη φωνή μου, εφύλαξε τα προστάγματά μου και τις εντολές μου και τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Όλα αυτά που θα κάνω σε σένα και τα έχω υποσχεθεί στον Αβραάμ, για ένα λόγο, δεν έχει υπάρχει άλλος λόγος να σε ευλογήσω τόσο πολύ. Δεν είσαι τίποτα ιδιαίτερος Αβραάμ, δεν είσαι τίποτα ιδιαίτερος Ισαάκ, ένας άνθρωπος ομοιοπαθής, κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Για ένα λόγο, επειδή υπήκουσες κατά πάντα στη φωνή μου, ώστε εφύλαξες τα προστάγματά μου, τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου, εγώ θα σε ευλογήσω. Το άκουσε και πήρε λανθασμένη απόφαση. Και λέει η γραφή: και κατόκισεν. Πήρε απόφαση να μείνει εκεί. Δηλαδή δεν ήταν ευλαβής να δώσει μεγάλη προσοχή στα λόγια του Κυρίου. Αποφάσισε να μείνει εκεί και κατόκισεν ο Ισαάκ εν Γεράρης. Και αρχίζουν τώρα τα προβλήματα. Ρώτησαν οι άντρες του τόπου για τη γυναίκα του. Και αυτός είπε όπως ο Αβραάμ. Το ίδιο λάθος. Αδερφή μου είναι, γιατί φοβήθηκε για τη ζωή του. Επειδή ήταν όμορφη η Ρεβέκα. Ήξερε τι είχε συμβεί στον Αβραάμ. Αλλά ο φόβος ο ανθρώπινος είναι φόβος. Και όταν ο άνθρωπος φοβάται κάνει λάθη. Και ο φόβος ήταν και δικαιολογημένος και ανθρώπινος. Και δεν ήταν με παράβαση, ούτε με ανυπακοή. Ήταν με ανθρώπινη αδυναμία. Γι' αυτό και ο Θεός θα τον φυλάξει. Και παρόλο που έκαμε το ίδιο λάθος, κανένας δεν ζήτησε τη Ρεβέκα, αλλά αντιθέτως ο Αβιμέλεχ, όταν κοίταξε κάποια στιγμή σκύψας από τη στηρίδας, είδε τον Ισαάκ που έπαιζε με τη Ρεβέκα τη γυναίκα του και κατάλαβε ότι είναι γυναίκα του και αμέσως τον μάλωσε και του είπε: γιατί έκανες αυτό το μεγάλο κακό σε μας? Το ξέρεις ότι θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος από το λαό μου να πάρει τη γυναίκα σου και να έρθει αυτή η μεγάλη ανομία σε μας? Και ο Ισαάκ είχε αυτό το καλό:
ένα πολύ, μέσα σε όλα όσα έκαμε, είχε ένα πολύ σημαντικό καλό. Ταπεινωνόταν, όπως θα δούμε παρακάτω, και υποχωρούσε. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ο χαρακτήρας του προβάτου. Ας το δούμε όμως. Ταπεινώθηκε και είπε, φοβήθηκα. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσετε. Γι' αυτό έκανε αυτό το λάθος. Τον έλεγξε, ας πούμε, ο άπιστος, που όμως ο Αβιμέλεχ πίστευε στο Θεό και φοβόταν και το Θεό. Γιατί ήξερε από τον πατέρα του τι είχε συμβεί όταν έγινε αυτό το λάθος με την Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ. Θυμάστε που έφερε μεγάλη αρρώστια και κατέστησε όλους τους άντρες και τις γυναίκες να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Μέχρι που το κατάλαβε, ο Αβιμέλεχ, Αβιμέλεχ είναι τίτλος. Δηλαδή σαν να λέμε βασιλιάς, σαν να λέμε στρατηγός, σαν να λέμε πρόεδρος, σαν να λέμε, έτσι ήταν για τους Φιλιστέους. Ο αρχηγός πάντοτε λεγόταν Εκαλύτω Αβιμέλεχ. Δεν ήταν όνομα ανθρώπινο, αλλά ήταν τίτλος συνεχόμενων ανθρώπων, του βασιλικού ονόματος των Φιλιστέων. Και αμέσως ο Αβιμέλεχ έδωσε εντολή, όταν το διεπίστωσε, σε όλους να μην αγγίσουν τον άνθρωπο αυτόν, τη γυναίκα αυτού, γιατί όποιος τον αγγίσει θα θανατωθεί. Και εδώ τώρα θα επέμβει ο Θεός. Όταν έγινε τακτοποίηση, όταν ταπεινώθηκε, όταν εξομολογήθηκε, όταν έφυγε το ψέμα από πάνω του, η υποκρισία από πάνω του, λέει η Γραφή, έσπηρε εν τη γη εκείνη τη χρονιά και σύναξε κατ' εκείνον τον χρόνο εκατονταπλάσια και ευλόγησε κατά το λόγο του ο Κύριος πολύ τον Ισαάκ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξακολούθησε να τον ευλογεί τον Ισαάκ, θυμηθείτε, εξαιτίας του πατρός του. Αλλά και είχε πάντοτε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Ήξερε να ταπεινώνεται, ήξερε να ζητάει συγγνώμη και ήξερε να υποχωρεί. Δεν διεκδικούσε. Και όχι μόνο αυτό, εμεγαλύνεται ο Ισαάκ, προχωρούσε αυξανόμενος, έως ότου έγινε μέγα σφόδρα, απέκτησε πρόβατα πολλά και βόες και δούλους πολλούς, με αποτέλεσμα όταν κάποιον τον ευλογεί ιδιαίτερα ο Θεός, αμέσως δημιουργείται φθόνος. Και οι Φιλιστέοι τον εφθόνησαν. Δεν γίνεται να σε ευλογεί ο Θεός και να μην υπάρξουν άνθρωποι που θα σε φθονούν. Και είναι, και πρέπει να πάρει απόφαση ο άνθρωπος, ή αν δεν θέλει να τον φθονούνε δεν θα υπάρχει ευλογία, ή αν υπάρχει ευλογία θα υπάρχει φθόνος. Είναι απόφαση του ανθρώπου. Τι θα ζητήσεις από τον Θεό? Τον ευλόγησε, τον ευθόνησαν. Και άμεσα ο φθόνος φέρνει και ενέργειες επώδυνες. Λέει η Γραφή, και όλα τα φρέατα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός του και τα δικά του, τα ενέφραξαν οι Φιλιστέοι, τα γέμισαν χώμα, και όχι μόνο αυτό, και ο Αβιμέλεχ είπε προς τον Ισαάκ, φύγε από μένα, από μας, γιατί έγινες δυνατότερος ημών και δεν το αντέχουμε. Όταν κάποιος είναι ευλογημένος, ο μη ευλογημένος δεν τον αντέχει, εάν δεν είναι του Θεού, γιατί αν είναι του Θεού χαίρεται. Αν όμως είναι σαρκικός, δεν το αντέχει. Τώρα θα μπορούσε να πει, δεν φεύγω. Αλλά είπαμε, είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό Ισαάκ. Φύγε, φεύγω. Πρόβατο. Βέβαια, πιθανόν να ήταν και ισχυρότερος ο Αβιμέλεχ σαν Φιλιστέος, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο ίδιος ομολογεί ότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα, πρέπει να είναι θέμα χαρακτήρα, που αρέσει στο Θεό αυτός ο χαρακτήρας. Φύγε, φεύγω. Αυτό το χαρακτήρα είχε και ο Αβραάμ με το Λότ. Αν εσύ πας από εκεί, εγώ θα πάω από εδώ. Αν σου λένε φύγε, θα λες φεύγω. Δεν θα διεκδικείς, δεν θα... γιατί να φύγω, ποιος είσαι εσύ που μου λες? Όχι, φύγε, δεν σε εντάξει, να φύγω. Αυτό είναι το πρόβατο. Το πρόβατο δεν γαυγίζει, δεν δαγκώνει, δεν κερατίζει, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει. Αυτό το χαρακτηριστικό ήταν το κύριο καλό και ευλογημένο χαρακτηριστικό του Ισαάκ, που έφερε και καλά αποτελέσματα, όπως θα δούμε στη ζωή του. Δεν διεκδικούσε, δεν αντιδικούσε.
και έφυγε. Αλλά πήγε δίπλα. Δεν πήγε εκεί που ήθελε ο Θεός. Πού ήθελε ο Θεός, Βυρσαβέ. Εκεί δοκίμασε τον Αβραάμ, εκεί θα γίνει και το έργο του Θεού. Η Βυρσαβέ είναι το νοτιότερο, ο νοτιότερος χώρος της γης Ισραήλ. Ήταν μέσα στη γη Ισραήλ, τώρα ήταν στη γη των Φιλιστέων. Και έφυγε, λέει η Γραφή, και απήλθεν εκείθεν ο Ισαάκ και έστησε την σκηνήν αυτού εν τη κοιλάδη των γεράρων και πάλι κατόκισαν εκεί. Δηλαδή μόνιμα, φτιάξουμε μια σκηνή, εδώ θα μείνουμε πια. Άλλο μόνιμα και άλλο περαστικός. Άλλο για λίγο μέχρι να δω τι θα γίνει και άλλο τέλειωσε, εδώ θα μείνω. Πολύ σοβαρές αυτές οι αποφάσεις. Πού θα μείνεις? Γιατί τα οροθέσια της κατοικίας ημών τα προσδιορίσει ο Θεός. Και εφόσον τα έχει προσδιορίσει ο Θεός τα οροθέσια της κατοικίας ημών και της φυσικής και της πνευματικής, πρέπει να ρωτάμε το Θεό που θέλει. Γιατί? Γιατί θα εκλέξουμε λάθος. Αν δεν ρωτάς το Θεό, η εκλογή σου θα είναι δια της όψεως και όχι δια του θελήματος του Θεού. Ο Ισαάκ το ίδιο λάθος, γιατί ποτέ δεν ρωτούσε το Θεό. Πήγε στην κοιλάδα των γεράρων δίπλα και είπε θα κατοικήσουμε εδώ. Εδώ θα μείνουμε τώρα. Και ένοιξε πάλι ο Ισαάκ φρέατα ύδατος, τα οποία είχε σκάψει επί των ημερών του Αβραάμ του πατρός αυτού, όμως οι Φιλιστέοι πάλι τα ενέφραξαν. Σκλήρινε την καρδιά των Φιλιστέων που σκληρινότανε, γιατί ήθελε να τον διώξει από εκεί. Μην κάθεσαι εδώ, δεν σε θέλω εδώ. Σε ευλόγησα τον καιρό της πείνας. Σε έκανα δυνατό σφόδρα, απέκτησες ζώα, απέκτησες πλούτια. Γύρνα τώρα εκεί που πρέπει να είσαι. Για λίγο σε έφερα εδώ. Όχι για να μείνεις, για να ξαναπας στη γη που υποσχέθηκα στον πατέρα σου. Αυτός όμως πήγε δίπλα στην κοιλάδα των γεράρων και λέει θα κατοικήσουμε εδώ. Και άνοιξε και φρέατα και είχε και νερό, όλα καλά. Όλα καλά για τον Ισαάκ, αλλά όχι καλά για τον Θεό. Σκληραίνει τους Φιλιστέους και ενέφραξαν και αυτά τα πηγάδια και οι δούλοι του Ισαάκ πάνε λίγο παραπέρα και φτιάχνουν άλλα πηγάδια. Ό,τι φτιάχνει θα τον ευωδώσει ο Θεός. Όταν πάει κάτι καλά στη ζωή σου, δεν σημαίνει ότι το θέλει ο Θεός. Πολύ σοβαρό αυτό. Λέει, μου άνοιξε δρόμο ο Θεός, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό και είναι τραγικό. Μην το λέμε. Μου άνοιξε δρόμο ο Θεός, άρα από το Θεό είναι. Δεν είναι από το Θεό. Από το Θεό είναι αυτό που θα σου πει ο Θεός. Όχι αυτό που θα φανταστείς εσύ. Αυτό που φαντάζομαι εγώ είναι κακό. Αυτό που θα κάνει ο Θεός είναι το καλό. Έσκαψαν οι δούλοι του και βρήκαν εκεί και μάλιστα φρέα ύδατος ζώντος. Εδώ θα μείνουμε. Πάλι ο Θεός εργάζεται, αγωνίζεται ο Θεός για να οδηγήσει τον Ισαάκ εκεί που πρέπει να πάει. Αγωνίζεται, είναι ευλογημένος. Ό,τι κάνει το ευωδό είναι ευωδούμενο. Αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού. Και λογομάχησαν οι ποιμένες των γεράρων μετά των ποιμένων του Ισαάκ, λέγοντες, η δικό μας είναι το είδωρ. Και ονόμασε το είδωρ αυτό φρέαρ αυτό εσέκ, διότι εφιλονίκησαν. Εδώ τώρα έρχεται η πρώτη λογομαχία. Το πρώτο είναι, φύγε. Να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, την πορεία των ανθρώπων. Δύο ανθρώπων. Το πρώτο είναι, τον διώχνουμε. Φεύγει. Το δεύτερο είναι τσακωμός, λόγια. Η λογομαχία τι θα φέρει? Έχθρα. Λογομάχησαν. Ο Ισαάκ υποχώρησε. Αυτός ήταν ο νικητής γιατί υποχώρησε. Αυτός ήταν ο ευλογημένος γιατί υποχώρησε. Ο άλλος όμως που λογομάχησε, έχθρα δημιουργήθηκε στην καρδιά του. Η λογομαχία θα εξελιχθεί σε έχθρα, εκτός και αν προλάβει κάποιος ή κάποιοι να μετανοήσουν και να τους ευλογήσει ο Θεός.
Η έκθρο δεν φέρνει ευλογία, φέρνει ταπείνωση, φέρνει ταλαιπωρία. Ξανά, η λογομαχία, γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε μάτιες συζητήσεις, τσακωμούς και λογομαχίες που φέρνουν καταστροφή των ακουόντων. Γιατί αν επιμείνουμε στη λογομαχία μας, μέσα στην καρδιά μας θα δημιουργηθεί μίσος. Η λογομαχία τι είναι? Δεν έχεις αγάπη. Η έχθρα τι είναι? Μίσος. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ποιο? Ότι αγαπάμε τους αδελφούς μας. Όποιος δεν αγαπάει τους αδελφούς του και λογομαχεί, απόδειξη, η λογομαχία είναι απόδειξη μη αγάπης. Δεν έχει φύγει από το θάνατο, εξακολουθεί να βρίσκεται στο θάνατο. Και άμα τύχει να λογομαχήσουμε, γρήγορα να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη. Και αν έχουμε δίκιο, πάλι θα ζητήσουμε συγγνώμη. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Ποτέ δεν έχουμε δίκιο. Πάντοτε έχουμε άδικο στη λογομαχία. Πάντοτε. Γιατί? Γιατί αν έχουμε δίκιο και το διεκδικούμε, δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε άδικο και διεκδικούμε δίκιο, είμαστε σε ανομία και σε αδικία. Ο Κύριος είναι ο δικαιώνων ημάς. Σε Αυτόν θα πάμε να μας δικαιώσει. Το ωραιότατο χαρακτηριστικό του Ισάκ υποχώρησε και πάντα. Δεν λογομάχησε. Το ξαναδιαβάζω. Ελογομάχησαν οι ποιμένες των γεράνων μεταν των ποιμένων του Ισάκ, λέγοντας δικό μας είναι. Και ονόμασε ο Ισάκ το φρέαρ εκείνο Εσέκ, δηλαδή λογομαχία, διότι εφιλονίκησαν μετά αυτού. Και αυτός τι έκανε? Υποχώρησε. Είναι ευλογία να υποχωρείς. Είναι το θέλημα του Θεού που θα σε οδηγήσει σε ιδιαίτερη ευλογία όταν υποχωρείς. Ενώ αν δεν υποχωρείς και μένεις στη λογομαχία, τότε αυτό αποδεικνύει πρώτον ότι δεν έχεις αγάπη, αλλά είσαι στο σκοτάδι. Θα φτάσεις όμως στην έχθρα και όποιος μισεί τον αδελφό του δεν έχει ζωή αιώνια, είναι στην κόλαση. Και στην κόλαση δεν πάνε εκεί, από τώρα. Εάν έχεις έχθρα, είσαι στην κόλαση. Τι θα πεις είσαι στην κόλαση? Δεν έχεις παρουσία Θεού, είσαι πεθαμένος. Ξέρεις τι θα πει να είσαι στην εκκλησία, να είσαι παιδί του Θεού και να είσαι πεθαμένος, να μην έχεις παρουσία Θεού? Κόλαση, κόλαση ζωή. Αυτός που έχει έχθρα είναι, έχει κόλαση μέσα του. Αυτός που έχει λογομαχία έχει θάνατο μέσα του. Αλλά αυτός που μπαίνει στη λογομαχία και φτάνει στην έχθρα έχει κόλαση μέσα του. Φοβερό να έχεις κόλαση μέσα σου τώρα. Και βεβαίως αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις και στη συνέχεια. Και έσκαψε ένα άλλο. Υποχώρησε. Και λογομάχησαν και περί αυτού και γι' αυτό το ονόμασε έχθρα. Εχθρός. Μίσος. Και τι θα κάνει τώρα? Θα κάνει το θέλημα του Θεού. Αντί να κατοικήσει εκεί, μετόκισεν για λίγο. Μετόκισεν για λίγο. Λέει εδώ δεν με παίρνει άλλο, δεν μπορώ να σταθώ. Έχω απέναντί μου άνθρωπο που λογομαχεί, που με εχθρεύεται. Δεν βρίσκω ειρήνη, δεν έχω ειρήνη. Και με τόκισαν για λίγο και έσκαψε ένα άλλο φρέαρ και περί τούτου δεν λογομάχησαν και ονόμασαν αυτό Ρεχόβωθ, λέγον τώρα επλάτινε ο Κύριος ημάς και ύφξησεν ημάς επί της γης, αλλά είχε συνειδητοποιήσει ότι εκεί ήτανε για λίγο. Να προετοιμαστεί. Είναι αυτό που λέμε αραβώνας. Για λίγο για να έρθει ο γάμος. Για λίγο μέχρι να πάω εκεί που θέλει ο Θεός. Για λίγο μέχρι να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Και όμως όλα αυτά θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει αν είχε ρωτήσει τον Κύριο. Αν είχε προσευχηθεί, αν είχε εξητήσει. Όμως τον έσωσε το καλό χαρακτηριστικό που είχε. Υποχωρούσε πάντοτε. Τον έδιωγναν, έφυγε.
Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού για να το καταλάβουμε. Αν λέει κάποιος σου ζητήσει το ημάτιο, το πουκάμισο, δώσ' του και το σακάκι. Μην καθίσεις τώρα και πεις δεν στο δίνω, δικό μου είναι, δικό σου είναι. Πάει να στο πάρει, δώσ' του το βρε παιδί μου. Ο Θεός έχει μεριμνήσει κάτι πολύ καλύτερο για σένα, εάν του το δώσεις εν το ονόματι του Λόγου του Θεού, εν το ονόματι του Κυρίου, δώσ' του το. Αν κάποιος σε χαστουκίσει, γύρνα και απ' την άλλη. Γιατί? Γιατί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αν κάποιος σου πει πήγαινε με ένα μίλ, πήγαινε μαζί του δύο. Μην αντιστέκεσαι στον πονηρό άνθρωπο. Δεν θα σου βγει σε καλό. Είναι πονηρός ο άνθρωπος αυτός. Μην αντιστέκεσαι. Βλέπεις το κακό, φύγε. Αφού είναι κακό, φύγε. Και κοίταξε να πράξεις το αγαθόν. Και να ζητήσεις την ειρήνη. Δεν μπορείς να βρεις ειρήνη εκεί. Δεν χρειάζεται τότε να μένεις εκεί. Φύγε. Άλλαξε σκέψη, άλλαξε δρόμο, άλλαξε τόπο. Ζήτη την ειρήνη και κυνήγη αυτήν. Τι θα πει κυνήγη? Όπου είναι, πήγαινε από πίσω της. Για να βασιλεύει στη ζωή σου ο φόβος του Κυρίου και να κάνει ο Θεός νέα πράγματα και μεγαλεία στη ζωή σου. Μετόκισε λοιπόν λίγο περισσότερο, βρήκε νερό, αλλά δεν ήταν για να μείνει, κατάλαβε ότι πρέπει να φύγει και έτσι και εκείθεν ανέβει Βρυσαβέε. Εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός σιγά σιγά τον έδιωχνε, σιγά σιγά τον έδιωχνε. Και δεν ήταν ευχάριστο. Όπου πήγαινε ξέρεις, θα πει να τσακώνεσαι. Όταν βλέπεις και τσακώνονται, φύγε, δεν είναι για σένα εκεί. Όπου βλέπεις έχθρα, φύγε, δεν είναι για σένα ο τόπος αυτός. Όπου βλέπεις ειρήνη, μείνε. Εκεί σε θέλει ο Θεός. Και είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε την ειρήνη του Θεού. Και αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στις προσωπικές μας επιλογές. Με ρωτάνε πολλές φορές, σε ποια εκκλησία να πάω? Εγώ θα σου πω. Πήγαινε σε όποιες εκκλησίες γύρω γύρω θέλεις. Πήγαινε στην πρώτη, κάτσε μια εβδομάδα, στη δεύτερη κάτσε μια εβδομάδα, στην τρίτη κάτσε μια εβδομάδα, στην τέταρτη κάτσε μια εβδομάδα και σε κάποια θα αισθανθείς την ειρήνη του Θεού. Θα αισθανθείς χαρά. Σε αυτή μήνε, εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν τσακώνεσαι. Δεν θα λογομαχείς, δεν θα εχθρεύεσαι. Σε ποια δουλειά να πάω? Σε αυτή που θα έχεις την ειρήνη του Θεού στη ζωή σου. Πού θα πάω να μείνω? Εκεί που θα υπάρχει ο τόπος ειρήνη του Θεού στη ζωή σου. Ναι, αλλά πιο εύκολα, δεν κοιτάμε το πιο εύκολα. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Πιο εύκολα είναι να πάω δίπλα? Όχι, δεν κοιτάξεις το πιο εύκολα. Θα πας εκεί που θα σου οδηγήσει ο Θεός. Αν είχε ρωτήσει τον Κύριο τότε που τον ευλόγησε στα γέραρα, τώρα τι να κάνω Κύριε? Θα έχει αποφασίσει να μείνει εκεί. Γιατί του άρεσε. Ο Κύριος θα του πήγαινε στη Βρυσαβέ και θα είχε γλιτώσει όλη αυτή την ταλαιπωρία και δεν θα είχε χάσει και τόσο χρόνο. Και ξέρετε, ο χρόνος δεν είναι, αδερφοί, οι άνθρωποι λένε ο χρόνος είναι χρήμα. Σε εμάς ο χρόνος είναι ευλογία. Γιατί μια μισθοαποδοσία μας είναι ευλογία πνευματική στα επουράνια. Χάσουμε χρόνο. Χάνουμε χρόνο. Να κυνηγάμε την ειρήνη. Και εκεί δεν πήγε στη Βρυσαβέ. Και μόλις έφτασε στη Βρυσαβέ, να σου και ο Κύριος. Πιο μπροστά, πουθενά ο Κύριος. Μόλις έφτασε στη Βρυσαβέ, εφάνισε αυτόν ο Κύριος τη νύχτα εκείνη που έφτασε. Ακούτε, μόλις έφτασε τη νύχτα, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Πας κάπου και αμέσως έρχεται ο Θεός να σου πει καλώς τον. Με τι? Με τον τρόπο που ξέρει αυτός. Α, θα σε ευλογήσει, θα σε βαφτίσει με πνευμάγιο, θα σε παντρέψει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά θα έρθει να σε βεβαιώσει ότι εδώ σε ήθελα και εσύ γύριζες γύρω γύρω. Εδώ σε ήθελα, εδώ θα σε χρησιμοποιήσω, εδώ θα σε ευλογήσω, εδώ θα είμαι μαζί σου και από εδώ θα έρθω να σε πάρω εγώ για πού? Όπου θέλω, στον ουρανό, ό,τι θέλει θα κάνει. Γι' αυτό αδερφοί είναι πολύ σημαντικό
να ρωτάμε τον Κύριο για οποιαδήποτε απόφαση και να βλέπουμε τη ζωή μας. Από εκεί θα καταλάβουμε, η ζωή μας πηγαίνει καλύτερα ή χειρότερα. Δηλαδή, η γυναίκα μου, για να καταλάβω αν πηγαίνω εγώ καλά. Η γυναίκα μου όσο πάει ανεβάζει τη φούστα, όσο πάει κοντεύει τα μαλλιά. Τώρα βέβαια έχει μεγαλώσει, δεν την παίρνει να κάνει τέτοια, αλλά κάποτε ήταν νέα. Αρχίζει και γκρινιάζει πιο πολύ, αρχίζει και κοιτάει δεξιά και αριστερά. Αλλά και εγώ, πώς ήμουνα χτες και πώς είμαι σήμερα. Χθες ήμουνα πνευματικός, ήμουνα πιστός, ήμουνα στο έργο του Θεού, δεν έλειπα από την εκκλησία, υπηρετούσα τα αδέρφια μου. Τι σήμερα τι κάνω, κοιμάμαι? Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα υλικά? Έχω ξεχκύλει από την πορεία μου στο έργο του Θεού? Θα αρχίσουν οι λογομαχίες, θα αρχίσει η έχθρα, θα αρχίσει ο τσακωμός. Για να καταλάβεις ότι πρέπει να μετοκίσεις, να αλλάξεις. Δεν είναι εκεί που σε θέλει ο Θεός, αφού δεν ρωτάς. Το καλύτερο βέβαια είναι να ρωτάμε και να μας οδηγεί ο Θεός. Και τι θα έρθει να μας πει ο Θεός? Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Θα έρθει να σου φανερώσει την καρδιά σου, θα έρθει να σου πει τα αυτή σου. Μιλάει ο Θεός. Πολλάκης και πολυτρόπος. Παλαιότερα με το πνεύμα, τώρα με το Χριστό. Μιλάει ο Χριστός. Εν υπνίω, εν οράση, νυχτερινή, μια φορά, δυο φορές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος να ακούει. Όχι ο άνθρωπος να μην ακούει. Και όταν λοιπόν βρέθηκε στη Βυρσαβέ και εφάνει εκείνη τη νύχτα ο Κύριος, αυτό με συγκλονίζει. Και όταν το ξαναδιάβασα με συγκλόνισε. Εκείνη τη νύχτα, και το τονίζει. Μόλις έφτασε στη Βυρσαβέ, εκείνη τη νύχτα τον επισκέφτεται ο Κύριος και του λέει: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ του πατρός σου. Μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε ευλογήσω, θα πληθύνω το σπέρμα σου και γνώρισε, γιατί είσαι καλός. Δεν είσαι κιόλας, θα έλεγα εγώ, αλλά χάρη του Αβραάμ του πατρός σου». Και σε εμάς ισχύει ακόμη το ίδιο. Εγώ είμαι μαζί σου, γιατί είσαι καλός. Χάρη του Χριστού που πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό θα σε ευλογήσω. Γι' αυτό σε οδηγώ, σε πάω βόλτα, 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 βόλτα για να σε φέρω εκεί που σε θέλω. Χάρη του Ιησού Χριστού του Υιού μου. Στον Ισαάκ χάρη του Αβραάμ του πατρός σου. Χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου σου. Και ο Ισαάκ λέει: «Βρε παιδί μου», και οικοδόμησε θυσιαστήριο. Πού? Στη Βυρσαβέ. Μου κάνει εντύπωση. Δεν οικοδόμησε στα Γέραρα, όχι. Δεν οικοδόμησε στην κοιλάδα των Γεράρων, όχι. Δεν οικοδόμησε λίγο παραπέρα, όχι. Πού οικοδόμησε θυσιαστήριο? Εκεί που τον οδήγησε ο Θεός. Τι θα πει θυσιαστήριο? Ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, δοξολογία, χαρά. Μέχρι τότε δεν είχε χαρά. Αφού πήγαινε είχε προβλήματα. Τι χαρά να έχει? Το έχει χαρά. Και φτιάχνει θυσιαστήριο, δόξασε το Θεό, επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Πρώτον λοιπόν δοξολογία στο Θεό. Έστησε τη σκηνή. Δεύτερον κατοικία. Τώρα εδώ θα μείνω. Γιατί? Γιατί εδώ με ευλόγησε ο Θεός. Εδώ με έφερε Θεός. Και τρίτον, έσκαψαν και οι δούλοι αυτού του Ισαάκ φρέαρ και βρήκανε και πολύ νερό. Και τακτοποίηση των πραγμάτων. Και τώρα έρχεται η ενέργεια του Θεού για να επιβεβαιώσει τον Ισαάκ ότι εγώ σε έφερα, εγώ σε ευλόγησα και εγώ θα κάνω τακτοποίηση στη λογομαχία, στην έχθρα, σε όλους αυτούς που σε διώξανε, που θυμώσανε, θα έρθουν να σου ζητήσουν συγγνώμη. Πρέπει να γίνει αποκατάσταση. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε προς αυτόν από Γεράνων και ο Χοζάθ ο οικείος αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηκος δυνάμεως αυτού και ο Ισαάκ του είπε: «Γιατί ήρθατε σε μένα? Εσείς δεν με μισήσατε και δεν με διώξατε?»
Ο Θεός όμως τώρα έβαλε φόβο αλλά και αγάπη και τακτοποίηση. Γιατί? Γιατί τον ευωδώνει τώρα τον Ισαάκ. Γιατί τον ευωδώνει? Γιατί εκεί πήγε, εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Με δυσκολία πήγε, με ταλαιπωρία, αλλά πήγε. Γιατί πήγε? Γιατί ήταν πρόβατο. Μπορεί να μην ρώταγε το Θεό, αλλά όταν τον έδιωγναν έφευγε. Όταν λογομορχούσαν υποχωρούσε. Όταν τον εχθρεύονταν ξανά υποχωρούσε. Δεν λογομαχούσε και έβριζε κι αυτός. Δεν εχθρευόταν και γινόταν εχθρός κι αυτός. Γιατί τότε ο Θεός δεν θα ήταν μαζί του. Τότε κόλαση μέσα του. Να μην το ξαναπούμε. Θάνατος στη λογομαχία, κόλαση στην έχθρα. Τώρα παράδεισος. Παράδεισος. Και είπον, είδαμε φανερά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Αυτό είναι η ομολογία όλων των ανθρώπων. Ξέρεις θα πει, να σου δίδει καλή μαρτυρία ο Θεός, να συστήνει ο Θεός. Και οι εχθροί σου ακόμη το βλέπουν. Και τα άγρια θηρία ακόμη του δάσους τα ειρηνεύει ο Θεός. Είδομεν με τα πάσης βεβαιότητος ότι ο Κύριος είναι μετά σου. Και είπαμε, ας γίνει τώρα ο όρκος μεταξύ μας και μεταξύ σου και ας κάνουμε συνθήκη ότι εσύ δεν θα κάνεις κακό σε μας. Φόβος Θεού έπεσε σε αυτούς. Και αν αυτός θυμώσει και έρθει εναντίον μας γιατί τον διώξαμε. Και αν αυτός, δεν πρόκειται βέβαια ο Ισαάκ, δεν ξέρω, αλλά υποθέτω ότι επειδή ήταν πρόβατο δεν πρόκειται ποτέ να έκανε πόλεμο μαζί τους. Βρήκε την ειρήνη του, βρήκε την ησυχία του. Να έχουμε πάντοτε ειρήνη, Χριστέ μου. Ξέρεις τι θα πει να έχεις το σπίτι σου ειρήνη? Τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, με τον Κύριο. Στην εκκλησία να έχεις ειρήνη. Και όλα αυτά είναι πολύ εύκολα. Μη λογομαχείς και μην εχθρεύεσαι. Και αν κάποιος λογομαχεί με σένα, αμήν, πες του, ο Κύριος να σε ευλογήσει και φύγε. Και αν κάποιος δείχνει έχθρα απέναντί σου, αμήν, φύγε. Να δεις ο Θεός τι θα κάνει μετά. Θα τον φέρει να ταπεινωθεί μπροστά σου. Γιατί? Γιατί θα του βάλει φόβο ο Θεός. Μην μας κάνεις κακό. Εμείς δεν σε αγγίξαμε, σε διώξαμε μόνο. Δεν πράξαμε κανένα κακό σε σένα. Σε εξαποστήλαμε εν ειρήνη. Ανάποδα τα λέει τώρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τον διώξανε, τον βρίσανε, τον ήταν εχθροί μαζί του. Αλλά εμείς βγάλαμε εν ειρήνη. Τούτο όμως ήταν το θέλημα του Θεού. Και ο Ισαάκ τι έκανε? Αμήν. Δεν είπε, δεν πάτε να φύγετε από εδώ πέρα, με διώξατε από το σπίτι σας και εγώ σας διώχνω. Όχι, είναι πρόβατο. Μην χάσουμε ποτέ την προβατοειδή μας μορφή. Είμαστε πρόβατα. Ξέρετε τα πει πρόβατα? Πρόβατα. Μπε, τίποτα άλλο. Ούτε γάβγισμα, ούτε φωνές, ούτε λογομαχίες, τίποτα. Πρόβατα. Και στα δύσκολα πίσω από τον ποιμένα μας. Ήρθαν και του ζητήσαν η συνθήκη. Και όχι μόνο τη δέχτηκε, αλλά έκανε λέει και συμπόσιον. Έφαγαν αυτοί, του έβαλε να φάνε, ήπιαν αυτοί, σηκάθηκαν το άλλο το πρωί και όμως σαν ότι δεν θα σας κάνω κανένα κακό. Και φύγανε και αυτοί και πήγανε στο καλό. Και έμεινε και αυτός στην παρουσία του Θεού. Τι ωραία που τα τακτοποιεί ο Θεός όταν εμείς έχουμε μορφή προβάτου. Όχι με ένδυμα λύκου, ούτε λύκη με ένδυμα προφάτου. Πρόβατο 100%. Αγνό πρόβατο. Και όταν είμαστε πρόβατο έχουμε και ποιμένα που φροντίζει τα πάντα για μας. Και εκείνη την ημέρα, τι καταπληκτικός Θεός είναι. Δεν λέει μετά από 5 μήνες. Εκείνη τη νύχτα τον επισκέφθηκε. Σε λίγο ήρθανε, τους έδωσε να φάνε και να πιούνε, τους συγχώρεσε, τους λέει πηγαίνετε στο καλό, ο Θεός μαζί σας. Και εκείνη την ημέρα που έφαγαν και ήπιαν, ήλθαν οι δούλοι του Ισαάκ και ανήγγυλαν προς αυτόν περί του φρέατος το οποίο έσκαψαν και είπαν, βρήκαμε νερό. Και ονόμασαν αυτό Σαβεέ, φρέαρ όρκου. Εδώ ορκιστήκαμε. Ξέρετε τα πει όρκου? Στο Θεό. Εδώ βάλαμε το Θεό μπροστά. Και υποσχεθήκαμε στο Θεό
τα πάντα. Και ο Θεός τον ευλόγησε τον Ισαάκ. Και τώρα θα πω κάτι πολύ σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τον ευλόγησε ενώ δεν το άξιζε. Και να σας πω κάτι, επειδή δεν το αξίζουμε, ελπίζουμε ότι θα μας ευλογήσει και εμάς ο Θεός. Τον Ισαάκ τον ευλόγησε, αν και δεν το άξιζε, χάρη του Αβραάμ, και εμάς θα μας ευλογεί ο Θεός, αν είμαστε πρόβατα της βοσκής Του, αν είμαστε πρόβατα, μπε και όχι γαβ γαβ γαβ, πρόβατα της βοσκής Του, θα μας ευλογήσει, αν και δεν τον αξίζουμε, χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν. Σε ευχαριστώ.